Και εμείς τώρα πάμε, αλλάζουμε τελώς θέμα. Ερχόμαστε πίσω στο κομμάτι των εθνικών εκλογών. Ανοίγουμε την ατζέντα για τις εθνικές εκλογές. 7 Ιουλίου, άλλωστε, Απρίλης, Μάης κοντά, το θέρος, λέει ο λαός. Επομένως, πλησιάζουμε και εδώ είμαστε καθημερινά, έτσι ώστε να δίνουμε λόγο σε όλους αυτούς που αποτελούν κύτταρα ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων, τα οποία θα συμμετέχουν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο στο Ηράκλειο την κυρία Κατερίνα Δουλγεράκη, υποψήφια βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε, κυρία Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ. Και θα συνδεθούμε βεβαίως, όπως μπορείτε να δείτε τώρα και στις οθόνες σας, και με τα Χανιά, με το στούντιο των Χανίων, εκεί όπου βρίσκεται και η κυρία Ελβίρα Στασίνου, υποψήφια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του νομού Χανίων. Κυρία Στασίνου, σας καλησπερίζω και εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε αυτή λίγο τη διαφορά δευτερολέπτων στη σύνδεση, ελπίζω η όποια αντιπαράθεση, αν προκύψει αντιπαράθεση, επειδή πολλά έχουμε δει σε πλατό, τουλάχιστον να γίνει με το σωστό τρόπο, στη σωστή χρονική στιγμή, έτσι ώστε να μπορούν και οι τηλεθεατές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Λοιπόν, ξεκινάω από εσάς, κυρία Δουλγεράκη, και θέλω να μου πείτε, το τελευταίο διάστημα παρατηρείτε αυτό που λένε πολλοί, ότι υπάρχει μια υποτονικότητα, εσείς θα μας πείτε αν όντως ισχύει αυτό, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, από την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει εκθέσει τον προγραμματισμό του, το πρόγραμμά του, το οικονομικό και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να πει και πολλά πράγματα, ο λαός ξέρει, ωστόσο φαίνεται να έχει σηκώσει το γάντι η Νέα Δημοκρατία και να φαίνεται προς τη στιγμή, μέσα από αυτά που υπόσχεται στον ελληνικό λαό, να έχει βγει από πάνω. Θέλω να μου την άποψή σας. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις ευρωεκλογές και λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε ένα σοκ σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Εν τούτης όμως αυτή τη φορά είμαστε πιο συσπυρωμένοι. Η συσπήρωση στο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει, διότι εάν δείτε και από στα αποτελέσματα, το μεγάλο μέρος εκείνων που των πολιτών δεν ψήφισαν και, και θεωρούμε ή πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ψηφοφόρων που δεν προσήλθαν στις κάλπες ήταν από το δικό μας πολιτικό χώρο. Με το δεδομένο ότι μπορεί να είναι, όπως λένε πολλοί, και μια χαλαρή, να ήταν μια χαλαρή ψήφος στο κομμάτι των ευρωεκλογών, πιστεύετε ότι έχει τον απαιτούμενο χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά να τρέψει τα δεδομένα και το μεγάλο αυτό αποτέλεσμα, τη διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία? Η διαφορά θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, μικρότερη, και θα μικραίνει, και πιθανόν να δούμε και την ανατροπή όταν θα εμφανίσουμε και οι δύο και θα δει ο κόσμος το πρόγραμμα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κυρίως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο δικό μας το πρόγραμμα. Αυτό έχει σημασία για τους πολλούς και για τους πολίτες. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στα Χανιά και στην κυρία Στασίνου. Κυρία Στασίνου, εικάζετε, βλέπετε κι εσείς ότι τελικά τα δύο χαρτιά που βγάζει από το μανίκι του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ένα ακούει στις φοροελαφρύνσεις και στο άλλο δουλειές για όλους, είναι ικανά αυτά τα δύο επιχειρήματα τα οποία μπαίνουν υψηλά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας να πείσουν τον πολύ κόσμο, την πλειονότητα των ψηφοφόρων, και να φτάσετε τελικά στην πολυπόθητη αυτή αυτοδυναμία την οποία επιζητεί η Νέα Δημοκρατία? Μάλιστα. Βασικά εμάς το πρόγραμμά μας βασίζεται στα κίνητρα. Θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν φοροελαφρύνσεις εφόσον δίνουν θέσεις εργασίας. Εμάς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, να δίνουν θέσεις εργασίας, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μείωση των εισφορών, φοροελαφρύνσεις. Ήδη από το 28% θα ανέλθει στο 20% όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και επίσης προβλέπεται ότι θα υπάρχει ένα λευκό μητρό επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις είναι φορολογικά εντάξει και πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θα υπάρχουν κάποια μπόνους. Επίσης, όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και πάνω, εφόσον αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 10%,
θα υπάρχει μία μείωση στη φορολογία τους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα κίνητρα, δηλαδή θα πρέπει να κερδίζει ένας επιχειρηματίας, με αυτόν τον τρόπο κερδίζει εφόσον προσφέρει θέσεις εργασίας. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γίνεται, διότι θέλουμε οι Έλληνες να είναι στην Ελλάδα, δεν θέλουμε να μεταναστεύουν. Οπότε με αυτή τη λογική των κινήτρων, ο επιχειρηματίας κερδίζει, αλλά γενικότερα όλοι κερδίζουν με το πρόγραμμά μας, ακόμη και η οικογένεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικογένεια, οπότε θα υπάρχει επιπλέον 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί, 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα. Θα επεκτείνουμε το ωράριο των παιδικών σταθμών και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι είναι ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να σηκωθεί εντός εισαγωγικών η Ελλάδα πάλι. Κυρία Στασίνου, θέλω ένα σχόλιο από εσάς και θα πάω μετά και στην κυρία Δουλγεράκη. Πιστεύετε τελικά ότι έχει γύρει ζυγαριά προς τη Νέα Δημοκρατία? Βλέπουμε τόσες δημοσκοπήσεις από 9 έως 11 μονάδες διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η διαφορά τελικά έγκυται στο γεγονός ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι στη βάση τελικά των προγραμματικών θέσεων υπερέχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο εκπροσωπείτε κι εσείς? Κυρία Δουλγεράκη, θα θέλω απάντηση και μετά και από εσάς. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πιστούν από το πρόγραμμά μας. Δεν θέλουμε ούτε να μας ψηφίσουν γιατί θύμωσαν με το κυβερνών κόμμα. Εμείς αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουν μία λογική το πώς θα γίνουν. Δεν αναφέρουμε ότι ξαφνικά θα γίνει αυτό, χωρίς να υπάρχει ένα πρόγραμμα το πώς θα γίνει. Και θέλουμε να μας ψηφίσουν για το πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Κυρία Δουλγεράκη. Θα ήθελα να πω καταρχήν, να συμπληρώσω όσον αφορά την αναφορά μου, ότι το πρόγραμμα δεν έχει, όπως θα έπρεπε να γίνει δεκτό το πρόγραμμα και αυτά που έχουν υλοποιηθεί, δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό στον κόσμο και στους πολίτες το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται στους πολλούς, πιστεύει στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση για όλους. Θέλει να ενισχύσει το ΕΣΥ σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή πρεσβεύει ένα πιο ακραίο φιλελεύθερο πρόγραμμα έχει και πρεσβεύει περισσότερο την αύξηση του κέρδους στις επιχειρήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε απλώς δουλειά, να έχουν οι πολίτες δουλειά, αλλά να έχουν και καλά αμοιβόμενη εργασία, καλά ασφαλισμένη εργασία. Όταν παραμονές των εκλογών ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης εκθέτει ότι θα καταργήσει ή θα μειώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι το ΣΕΠΕ και το παλιό ΣΔΟΕ, όπως λέγεται τώρα, το όνομά του, όλα αυτά τα πράγματα θα δημιουργήσουν μια αναρχία στον χώρο της εργασίας. Με το ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς ότι τουλάχιστον θα έχουν κατακτήσει βασικές δομές και θα έχουν προστατεύσει κατά μεγάλο βαθμό τα δικαιώματά τους, που είναι το δικαίωμα στην υγεία, κυριότατα στην υγεία και στην παιδεία και σε άλλους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε να συζητήσουμε λίγο, γιατί για να αποτελείται, όπως είπα προηγουμένως, το κύτταρο του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα, σημαίνει ότι υπάρχουν και κάποιες απόψεις, πολιτικές κυρίως απόψεις, που έχουν να κάνουν με το μέλλον του νησιού. Βέβαια, εκπροσωπείτε δύο διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, κυρία Δουλγεράκη το Ηράκλειο και κυρία Στασίνου τα Χανιά. Κυρία Δουλγεράκη, πείτε μου κάτι, πώς φαντάζεστε το Ηράκλειο, την Κρήτη, θα σας έλεγα γενικότερα, μετά τις εκλογές, τι έχει να επωφεληθεί η Κρήτη από όλη αυτή τη διαδικασία, την εκλογική τελικά, και αν εσείς, έστω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην εξουσία την επομένη των εκλογών, ποιες θα ήταν οι προτάσεις που ενδεχομένως θα υποβάλλατε κι εσείς ώστε να αλλάξει το προφίλ του νησιού προς τα έξω?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, και εντός, έτσι. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ είμαι δικηγόρος βέβαια και περισσότερο είμαι εστιασμένη σε κάποιο αντικείμενο συγκεκριμένο. Ασχολούμαι με το ασφαλιστικό δίκαιο, με τις συντάξεις, με τα προνοιακά επιδόματα και με το εργατικό. Ωστόσο, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην Κρήτη ή που ξεκίνησαν να υλοποιούνται είναι σημαντικά σε σχέση με εκείνα τα έργα που είχαν γίνει κατά το παρελθόν και αν θυμάστε καλά γινόταν σε περιόδους προεκλογικούς, ενώ έχουμε την τύχη να έχουμε τον κύριο Σπίρτζη στις υποδομές και σε όλη η Ελλάδα έχει αλλάξει και η Κρήτη αλλάζει. Εγώ είμαι από ένα χωριό της Μεσαράς, το Ζαρό. Είμαι αυτή τη στιγμή 58 ετών. Σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια περιμέναμε κάθε φορά τις εκλογές να γίνει ένας δρόμος που να ενώνει το Ηράκλειο με τη Μεσαρά. Αυτό έγινε τώρα, μάλιστα, μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το 2015 μέσα στα μνημόνια. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η κυβέρνηση δηλαδή δεν ήταν τόσο ελεύθερη. Τώρα θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά από τον Αύγουστο του 2018, που και τυπικά φύγαμε από τα μνημόνια και θα μπορούσαμε να πούμε, όχι απόλυτα, γιατί βεβαίως δεσμευόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε το δικό μας το πρόγραμμα. Αυτό που είχε εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας το 2015 και που γι' αυτό ψηφίστηκε. Ήσασταν σαφείς, κυρία Δουλγεράκη. Θέλω να πάμε και λίγο στα Χανιά. Κυρία Στασίνου, το ίδιο ερώτημα και για εσάς βεβαίως. Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας ένα πλάνο το πώς θα επιζητούσατε να αλλάξουν κάποια δεδομένα, είτε στο κομμάτι του τουρισμού, γνωρίζουμε ότι τα Χανιά πρωτοστατούν κάθε χρόνο, είτε στο κομμάτι το εργασιακό, είτε στο κομμάτι των υποδομών, που βεβαίως νομίζω έχει αλλάξει λίγο χάρτη των δεδομένων μετά και από τις καταστροφές και με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Καταρχάς, με δυσκολεύει ο ήχος, καταλαβαίνετε, και δεν μπορώ ούτε να απαντήσω, διότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει σωστές απαντήσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να ρυθμίσουμε τις... κάνετε και κάνω παύση. Ναι. Ναι. Ακούστε με όμως. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την συνυποψήφια στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, δεν ασκεί κοινωνική πολιτική όταν προσφέρει όλες αυτές τις ελαφρύνσεις στην ελληνική οικογένεια. Δεν ασκεί κοινωνική πολιτική όταν τα φάρμακα στους ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, καρκίνους, δεν θα τους πηγαίνουν στο σπίτι. Όταν όλοι οι πολίτες θα υποβάλλονται δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικές. Και πόσα άλλα πράγματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, νομίζω ότι τελικά το να λέμε αριστερά και να λέμε κοινωνική πολιτική πρέπει να δούμε στην ουσία τι προσφέρει το πρόγραμμα. Γι' αυτό και εμείς εστιαζόμαστε στο πρόγραμμα το δικό μας. Γιατί λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν λέμε η Νέα Δημοκρατία δεν ασκεί κοινωνική πολιτική και αυτό είναι. Δηλαδή, λέμε το τι θα κάνουμε για την οικογένεια, λέμε το τι θα κάνουμε για την υγεία. Οπότε, αυτό το πράγμα θα ήθελα να το αναφέρω για να προχωρήσω στην επόμενη σας την ερώτηση σχετικά με τα Χανιά. Λοιπόν, τα Χανιά είναι εγκατελειμμένα. Είναι τραγική κατάσταση. Λοιπόν, για τον βόρειο οδικό άξονα δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες μελέτες, οι απαλωτριώσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτό το πράγμα συμβαίνει στα Χανιά. Τα Χανιά είναι όμορφα από μόνα τους. Πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξουν υποδομές. Εγώ ως νομικός σύμβουλος στο Δήμο Χανίων, και το λέω αυτό διότι για μένα είναι ένα μεγάλο σχολείο, έχω διδαχθεί το εξής, ότι η νομοθεσία γενικότερα και όλη αυτή η γραφειοκρατία την Ελλάδα την κρατάει πίσω, όλο το δημόσιο τομέα. Αναφέρομαι στις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρομαι στους ΣΟΤΑ, αναφέρομαι στα έργα τα οποία ξεκινούν να κάνουν και για διάφορους λόγους αποβαίνουν άγονες διαγωνισμοί και χρονίζουν καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι το πρωταρχικό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να απλοποιηθούν όλα, να υπάρχει σαφώς διαφάνεια, πλήρης διαφάνεια, έτσι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία πλούσευση των διαδικασιών, έτσι ώστε να βλέπουμε έργα να γίνονται.
Και φυσικά, να σας πω και το άλλο, ότι προσωπικά τα Χανιά τα θεωρώ εγώ απομονωμένα από την Αθήνα. Είχαμε τη Ryanair, σταμάτησε και αυτή η εταιρεία να έρχεται. Να μου πείτε ότι είναι ένας ιδιωτικός τομέας και είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά δεν έχει γίνει κάτι, υπάρχει μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Μία οικογένεια τετραμελής δεν μπορεί να ταξιδέψει. Έτσι, θα πρέπει να συνδεθούν με περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς και φυσικά και ακτοπλοϊκά εγώ θα ήθελα να συνδέονται και με τις Κυκλάδες. Αλλά φυσικά όλα αυτά για να γίνουν θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές, θα πρέπει να υπάρχουν δρόμοι. Μάλιστα. Κυρία Δουλειράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε κάτι στην κυρία Στασίνου. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω. Παρακαλώ. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε εμείς, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης πρεσβεύει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Πώς λοιπόν θα έχουν πρόσβαση στην υγεία όταν θα είναι οι πιο πολύ ανασφάλιστοι? Εμείς, το πιο μεγάλο επίτευγμα θεωρώ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η απόλυτη ελευθερία όλων των πολιτών, ανεξαιρέτως όλων των πολιτών, είτε εκείνων που ήταν ασφαλισμένων, είτε εκείνων που δεν ήταν ασφαλισμένων, με μόνο τον αριθμό Μητρώου, τον ΆΜΚΑ, και είχαν δυνατότητα να έχουν απόλυτη παροχή στην υγεία. Αυτό το σύστημα με την ιδιωτικοποίηση και με την ακύρωση του σχεδίου των προσλήψεων στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, πώς θα επιτευχθεί? Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με μια προετοιμασία στο να αναδειχθούν, γιατί αυτός είναι και ο στόχος τους, το κέρδος και η ιδιωτική υγεία. Εκεί πηγαίνουμε. Αν τα βλέπουν όλα αυτά ο ελληνικός λαός, πιστεύω, που έχει αρχίσει να φοβάται τώρα τελευταία, φοβάται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και εγώ τουλάχιστον περπατώ και στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, γιατί πηγαίνω συχνά για δουλειές, βλέπω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ότι ψήφισε, ψήφισε μεν, αλλά ψήφισε λίγο ελεύθερα και λίγο χαλαρά. Τώρα όμως καταλαβαίνει τι πάει να κάνει. Μάλιστα. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα δώσει τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τους πολλούς, όχι με τους λίγους. Κυρία Δουλειράκη, πάντως φαίνεται τουλάχιστον υπάρχει μία τάση, και το ερώτημα πάει και αυτό, είναι τελευταία ερώτηση, θα απευθυνθώ και στην κυρία Στασίνου, ότι φαίνεται τουλάχιστον, μιλήσατε το κομμάτι της υγείας, αλλά υπάρχει και μία άλλη τάση, η οποία αναφέρεται στην επιδοματική πολιτική, που ενδεχομένως κάποιοι βοηθήθηκαν, αλλά νομίζω προσάπτουν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, ναι, το γεγονός ότι έχουν πέσει αριθμοί, έχει πέσει ταχύτητα, έχει πέσει ανταπόκριση του κόσμου απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας αυτής της επιδοματικής πολιτικής. Και εκεί νομίζω έρχεται να ακουμπήσει και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, θα ακούσουμε σε λίγο την κυρία Στασινού. Παρακαλώ, πείτε μου σύντομα. Ακούστε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δόθησαν επιδόματα, όπως είναι το ΚΕΑ και άλλα επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, επιδόματα στέγης κτλ. Και ο αντίλογος είναι ότι αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν οι μετανάστες και οι αλλοδαποί στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξεχωρίζω τους πολίτες, αλλά θα ήθελα να σας πω, γιατί γνωρίζω ειδικά αυτό το αντικείμενο, τυχαίνει να το γνωρίζω αυτό το αντικείμενο, ότι αυτό έγινε τον πρώτο καιρό που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το κυβερνητικό του έργο, γιατί έπρεπε να διώξουμε τον κόσμο από το να ανοίγει τους κάδους. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να ψάχνουν στους κάδους, άρα στα κατώτατα στρώματα όντως δόθηκαν επιδόματα. Τώρα ήταν η ευκαιρία, τώρα είναι η ευκαιρία για να κοιτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει σκοπό να κοιτάξει, και τη λεγόμενη μεσαία τάξη που όντως όντως εκμηδενίστηκε και εξαφανίστηκε και νομίζω πλήρωσε το μάρμαρο. Έτσι. Και γι' αυτό θέλω μία απάντηση τελευταία και από εσάς, κυρία Στασίνου, επί του θέματος, παρακαλώ. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο το ξέρουμε όλοι είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε αφύλαχτα τα σύνορα. Δεν υπάρχουν σύνορα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή η ιδεολογία του συγκεκριμένου του κόμματος. Μπήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Μοιράζουν τα επιδόματα. Δεν κοιτάξανε καθόλου τον ελληνικό λαό. Αναγκάστηκαν και έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα. Εξαναγκάζονται αυτή τη στιγμή. Και τώρα μας κατηγορούν, λέει, γιατί κοιτάζουμε τους επιχειρηματίες. Εμείς κοιτάζουμε τον εργαζόμενο πάνω απ' όλα. Διότι θα γίνουν τακτικοί έλεγχοι, θα πρέπει να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές οι εργοδότες, και έτσι θα αμείβονται. Και δεν μπορώ να καταλάβω, διότι αναφέρουν κάποια πράγματα και φαίνεται ότι δεν έχουν καν ενημερωθεί
τι είναι αυτά τα οποία λέμε τόσο καιρό. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός στις ευρωεκλογές έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα. Είδαμε την Ελλάδα τόσο γαλάζια, δεν την έχουμε ξαναδεί για πολλά χρόνια. Οπότε επιμένουμε στο εξής, ότι εμείς μέχρι τις εκλογές θα αναφέρουμε το πρόγραμμά μας. Τι θα κάνουμε για την υγεία, όχι για ιδιωτικοποίησεις. Εμείς θα προσλάβουμε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα στα νοσοκομεία. Θα προσλάβουμε εκπαιδευτικούς και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να μας ψηφίσει ή όχι. Αλλά θα πρέπει να ακούσει τις θέσεις μας. Μάλιστα. Κυρία Στασίνου, σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας και την παρουσία σας σήμερα, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, που είστε λίγο μακριά από εδώ. Επίσης, να ευχαριστήσω και εσάς, κυρία Δουλγεράκη. Αλλά θα ήθελα, οφείλω μια απάντηση. Είναι δυνατόν όταν... Πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Ναι, μόνο αυτό. Ναι. Πολύ σύντομα. Συγγνώμη, αλλά η συνάδελφος, η συνυποψήφια, λέει κάποιο άλλο πρόγραμμα. Όταν λέει διορισμοί ένας στους πέντε, αναπλήρωση ένας στους πέντε αποχωρούντες, όταν δεν θέλει να διοριστούν δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί και νοσηλευτές, είναι αυτό πρόγραμμα υπέρ της δημόσιας υγείας? Και η νομιμοποίηση της εφταήμερης εργασίας, η πλήρη ανατροπή των νόμων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των... Ήσασταν κατανοητοί. Προφανώς μιλάει για κάποιο άλλο πρόγραμμα, ίσως το δικό μας. Η κυρία Στασίνου, δεν ξέρω αν ακούγεται. Κυρία Στασίνου, πολύ σύντομα σας παρακαλώ, ναι, γιατί μας έχει πέσει απαντήσω. Πολύ χρόνο. Πολύ σύντομα, ναι. Απαντώ. Λοιπόν, κατά πρώτο λόγο αυτή η κινδυνολογία τώρα με τις 7 μέρες εργασία, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει, διότι θα πρέπει να ενημερωθείτε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες διασφαλίζουν όλους τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη. Οπότε καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε μάλιστα, αυτό καλύτερα να τα αφήσετε στην άκρη. Κυρία Στασίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ευχαριστώ και εσάς, κυρία Δουλγεράκη. Καλή επιτυχία και στα Χανιά για εσάς, κυρία Στασίνου, και για εσάς εδώ στο Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλό αγώνα.